Είστε και μην μπείτε στις άλλες υποθέσεις που είναι άσχετες με το όχι, συζητούμενο. Όχι, εδώ ακούμε άσχετα σε άσχετο νομοσχέδιο. Όχι, δεν σας μιλάω για... Σε αυτά που είπε μόλις ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μιλάω για αυτά το θέμα. Κοιτάξτε, που αναπτύξατε. Μιλάω για τη δικογραφία την άλλη που ανεφέρθηκε. Δεν χρειάζεται. Αφού αναφέρθηκε θα πρέπει να απαντηθεί. Θέλω να σας πω, κύριε Γεωργιάδη, ότι από τη θέση μου ως Υπουργός Δικαιοσύνης, ό,τι δικογραφίες μου έρχονται στο γραφείο μου, υποχρεούμε αμελητή να τις διαβιβάσω στη Βουλή. Στο γραφείο μου, κύριε Γεωργιάδη, δεν υπάρχει καμία δικογραφία την οποία να έχω ελέγξει και να μην έχει διαβιβαστεί μέσα σε 24 ώρες. Επομένως, αυτό που είπατε, ότι δεν έχω πράξει τα νόμιμα. Εσείς το είπατε τώρα, ότι δεν έκανα το ίδιο για υπόθεση του κυρίου Πολάκη. Μα σε εσάς απευθυνόμουν, δεν είχα καμία συζήτηση με τον κύριο Πολάκη. Ξέρετε πόσες δικογραφίες. Καλά, τώρα έχετε την εντύπωση ότι θα μου το κάνετε αρένα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Για ηρεμήστε. Αφήστε με να απαντήσω όμως. Σας λέγω λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, ότι η κυβέρνηση, είτε είναι βουλευτές αντιπολίτευσης, είτε είναι βουλευτές συμπολίτευσης, πρώην κυβερνητικά στελέχη, οτιδήποτε, διαβιβάζονται οι δικογραφίες αμελητοί στη Βουλή. Επομένως, τέτοιου είδους όσο ο κανονισμός και το Σύνταγμα ορίζει. Ακριβώς. Αμελητοί. Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής. Εγώ θα αναμένω τη δικαστική έρευνα και την έρευνα που έχω ήδη διατάξει να γίνει στη φυλακή για το τι συνέβη και πώς επικοινωνούσε ένας κρατούμενος ενδεχομένως ώρες εκτός του επιτρεπτού ωραρίου με έναν πολίτη. Οποιοδήποτε. Δεν με ενδιαφέρει αν αυτός είναι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Αν υπάρχει παραβίαση του κανονισμού, υπάρχει παραβίαση του κανονισμού. Και θα αποδοθούν ευθύνες. Πόσες φορές έχει μιλήσει, αν έχει μιλήσει κτλ. Όλα αυτά, κύριε Γεωργιάδη, θα τα δείξει η έρευνα. Εγώ όμως αυτό που λέω, διότι αυτό κατάλαβα από ορισμένες συνομιλίες τις οποίες, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν χθες, οι οποίες δεν ξέρω και αν είναι αληθείς. Δεν ξέρω και αν είναι συραφή. Δεν ξέρω σε τι χρόνους έχουν γίνει. Διότι αυτά δεν τα ξέρει κανένας. Απλώς. Τώρα λέγονται διάφορα. Σας λέω, εάν κάποιος έχει προτρέψει έναν ισοβήτη για εμπορία ναρκωτικών και για συμμετοχή σε κύκλωμα ναρκωτικών αυτού του επίπεδου, 2 τόνους καθαρής ηρωίνης στην Ελλάδα, να πει την αλήθεια και να πει τι ξέρει. Γι' αυτό το πράγμα θα τον κατηγορήσει ένας άνθρωπος στον κόσμο? Σας ερωτώ. Σας ερωτώ. Πείτε μου, εσείς δεν θα κάνατε το ίδιο, κύριε Γεωργιάδη? Γιατί πιστεύω ότι το ίδιο θα κάνατε. Θα προτρέπατε τον οποιονδήποτε, λέει ο ίδιος. Δεν τον ανακάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Συνέντευξη έδωσε, κύριε Γεωργιάδη. Συνέντευξη. Η οποία έχει δημοσιοποιηθεί και λέει ονόματα μέχρι ότι πληρώθηκε ένα άλλο κύκλωμα εμπορίας ναρκωτικών με 900 κιλά ηρωίνη. Αυτά λέει. Επ' αυτών λοιπόν σας παρακαλώ πάρα πολύ να εστιάσετε την προσοχή σας. Και όχι σε ίσονο σημασίας ζητήματα, τα οποία αντιπολιτευτικά μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε, κριτική μπορείτε να κάνετε όσοι θέλετε, αλλά δεν μπορείτε να πείτε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, εάν έγινε ό,τι έγινε, αυτά τα οποία διαλαμβάνονται στον τύπο είναι αρνητικές προτροπές. Εάν μου λέγατε ότι είπε... Και ολοκληρώστε, μην πείσεις, κύριε Κοντονή. Μην αποκαλύψεις, μην πεις ονόματα κτλ. Ο πρώτος που θα ήμουνα εγώ για να πω ότι εδώ κάτι πάει στραβά. Αλλά εδώ, εάν ισχύουν αυτά, η προτροπή για την αποκάλυψη της αλήθειας και να σπάσει ένα κύκλωμα εμπορίας ναρκωτικών στη χώρα, αυτό είναι... Γιατί φωνάζετε? Και κάνετε κριτική. Ωραία, ολοκληρώστε. Λοιπόν, κύριε Θεοχαρόπουλε, καθίστε κάτω.